Γεια σας, εδώ είμαστε, ακόμα μία οθόνη δίπλα μου. Νομίζω ότι έχουμε δείξει αρκετές οθόνες στο κανάλι και έχουμε να δείξουμε και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες οθόνες το επόμενο διάστημα. Οι περισσότερες οθόνες βέβαια που έχουμε δείξει μέχρι τώρα ήταν gaming, οπότε είχε έρθει η ώρα να δείξουμε και μία οθόνη η οποία είναι λίγο πιο επαγγελματική. Εδώ δίπλα μου λοιπόν έχω τη νέα οθόνη της σειράς Color Pro της ViewSonic, μια σειρά η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες της εικόνας, δηλαδή σε φωτογράφους, σε βιντεογράφους, γραφίστες και ούτω καθεξής. Η συγκεκριμένη οθόνη λοιπόν είναι στις 27 ίντσες και έρχεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση είναι η VP2756-4K που μου έστειλε η αντιπροσωπεία, η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι έχει ανάλυση 4K, αλλά υπάρχει και η έκδοση VP2756-2K η οποία έχει ανάλυση QHD. Τώρα δεν ξέρω εσείς τι προτιμάτε, αν προτιμάτε ανάλυση QHD ή την 4K στις 27 ίντσες. Εγώ θεωρώ ότι το 4K με τις 27 ίντσες κάνουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό, γιατί είναι όλα τόσο sharp και τόσο crisp που προσωπικά εγώ δεν θα πήγαινα στην έκδοση την 2K, αλλά θα καταλάβω και τον άνθρωπο ο οποίος προτιμάει την ανάλυση την QHD. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σχεδίαση, νομίζω την οθόνη την βλέπετε. Από μια επαγγελματική οθόνη, εγώ δεν θα ήθελα φρουφρού και αρώματα και νομίζω ότι σωστά αυτό έχει κάνει και η ViewSonic. Εδώ είναι δύο τα βασικά χαρακτηριστικά της σχεδίασης. Το πρώτο είναι η borderless εδώ η σχεδίαση, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ λεπτά bezels περιμετρικά της οθόνης. Και το δεύτερο είναι εδώ αυτή η βάση στήριξης, η οποία δίνει αυτή την αίσθηση ότι έχει δύο ποδαράκια και μάλιστα με αυτό εδώ το κενό να εξυπηρετεί και στο cable management. Έχει και μια κυρτότητα εδώ πίσω η βάση και ένα φινίρισμα σε άλλο τόνο του γκρι. Εμένα συνολικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα δεν θα σταθώ παραπάνω στο θέμα της σχεδίασης, όλο αυτό είναι υποκειμενικό. Εμένα σε μια επαγγελματική οθόνη με ενδιαφέρουν τρία άλλα πράγματα. Με ενδιαφέρει η εργονομία, με ενδιαφέρει η συνδεσιμότητα και φυσικά με ενδιαφέρει η απόδοση. Ξεκινώντας τώρα από την εργονομία, η οθόνη νομίζω ότι προσφέρει από πλευράς ρυθμισιμότητας όλα αυτά που θα περιμένει κανείς. Οπότε λοιπόν καταρχάς μπορούμε να ρυθμίσουμε την κλίση της οθόνης από μείον 5 έως 21 μοίρες, μπορούμε να ρυθμίσουμε την οριζόντια περιστροφή με εύρος 120 μοίρες, το ύψος με εύρος 130 χιλιοστά, εδώ θα ήθελα ίσως τα χιλιοστά να είναι λίγο παραπάνω, 150, γιατί όχι και 160, ενώ υπάρχει κανονικά και η δυνατότητα κάθε της περιστροφής. Επίσης, στο πίσω μέρος εδώ, στην κορφή της βάσης, υπάρχει και μια χειρολαβή, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη μεταφορά της οθόνης. Ενώ, όπως είπα, υπάρχει και αυτό το κενό, το οποίο εξυπηρετεί στο cable management. Εγώ, συνολικά, εδώ, από αυτό το πράγμα, δεν είχα κανένα, σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την εργονομία, δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο. Τώρα, συνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα και εδώ η οθόνη με άφησε πολύ ικανοποιημένο σε ό,τι αφορά τις εισόδους της εικόνας. Η οθόνη προσφέρει τρεις θύρες, έχουμε λοιπόν δύο θύρες HDMI 2 και μία θύρα DisplayPort 1.2. Τώρα ξέρω κάποιοι μπορεί να πείτε γιατί αυτά, γιατί όχι HDMI 2.1, γιατί όχι DisplayPort 1.4. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν θα κάναν απολύτως καμία διαφορά. Από εκεί και πέρα η οθόνη διαθέτει και ένα hub, USB hub με δύο θύρες USB 3.2 Gen 1 και το πιο σημαντικό είναι ότι διαθέτει και μία θύρα USB Type-C η οποία μάλιστα υποστηρίζει και Power Delivery των 60W, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε από αυτή τη θύρα να φορτίσετε μέχρι και το λάπτοπ σας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μία θύρα Kensington Lock για να μπορέσετε να κλειδώσετε την οθόνη αν το επιθυμείτε, ενώ υπάρχουν και ενσωματωμένα ηχείακια ισχύως 2x2W, τα οποία εντάξει, OK, κάνουν καλά τη δουλειά τη. Καλά κάνουν ότι υπάρχουν, δεν θα στηριζόμουν σε αυτά για κάτι κρίσιμο, αλλά νομίζω ότι δεν θα ενοχλήσουν κανέναν. Πάμε τώρα και στην ουσία, που η ουσία όπως είπα είναι η απόδοση, η χρωματική απόδοση. Εδώ λοιπόν η ViewSonic διαφημίζει δύο πράγματα. Το πρώτο που διαφημίζει είναι η πιστοποίηση από την Pantone. Μάλιστα εδώ μέσα στη συσκευασία θα βρείτε και αυτό εδώ το φακελάκι που έχει εδώ τη σχετική καρτέλα με την πιστοποίηση της Pantone. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο διαφημίζει είναι το εργοστασιακό καλυμπράρισμα και μάλιστα με Delta Error χαμηλότερο από 2. Να πω εδώ ότι στη σελίδα της οθόνης υπάρχει και μια φόρμα την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και αν βάλετε το serial number μπορείτε μάλιστα να κατεβάσετε και το report από το εργοστασιακό του καλυμπράρισμα. Τώρα εγώ να πω ότι αυτά τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές από εταιρείες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οπότε έχω συνηθίσει να κρατάω μικρό καλάθι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα μπορούσα να έχω κάνει μεγαλύτερο λάθος. Έχοντας λοιπόν στήσει την οθόνη, έχοντας ρυθμίσει, επιλέξει το sRGB, το χρωματικό προφίλ, στην πρώτη μέτρηση που έκανα, ομολογώ ότι έμεινα σοκαρισμένος, πήρα ένα Delta Error 1.2
και σχεδόν θεωρούσα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλυμπράρω καν την οθόνη. Παρ' όλα αυτά, έτσι για το φαν της υπόθεσης και καθότι η ViewSonic δίνει και το δικό της δωρεάν software για το καλυμπράρισμα, το Colorbration, εδώ που αναφέρει και αυτή εδώ η σχετική καρτούλα, είπα να ακολουθήσω λοιπόν την διαδικασία. Έκανα λοιπόν ένα καλυμπράρισμα από το λογισμικό της ViewSonic πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Και το δεύτερο report λοιπόν που πήρα μετά το καλυμπράρισμα ήταν ακόμα καλύτερο. Εκεί πια πήρα ένα Delta Error 0,8. Νομίζω ότι όσοι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ξέρετε ότι η οθόνη είναι πραγματικά άριστη χρωματικά. Εδώ το να κάνω και δύο έτσι παρατηρήσεις, να πω ότι η οθόνη ουσιαστικά απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε χρωματοχώρους sRGB και σε REC 709, δεν είναι δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε πιο διευρυμένους χρωματοχώρους όπως ο Adobe RGB ή ο DCI-P3, καθότι εκεί η χρωματική κάλυψη είναι περιορισμένη, είναι περίπου στο 80%. Επίσης δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, θέλουν να έχουν μάλλον HDR workflow, καθότι δεν υπάρχει κάποια πιστοποίηση HDR, η μέγιστη φωτεινότητα είναι στα 350 nits, δεν επαρκεί για απόδοση HDR περιεχομένου. Προφανώς αυτά είναι γνωστά, δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβει η ViewSonic, αλλά απλά τα αναφέρω και εδώ πέρα για να τα έχετε ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό σας. Τώρα από εκεί και πέρα, ο λόγος αντίθεσης μετρήθηκε λίγο πάνω από το 900:1, μια τιμή η οποία είναι τυπική για IPS panel. Οι γωνίες θέασης, εφόσον έχουμε IPS panel, ήταν όντως εξαιρετικές. Η ομοιομορφία της φωτεινότητας θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη, αλλά δεν νομίζω ότι θα σας δημιουργήσει πρόβλημα. Ενώ όπως βλέπετε, νομίζω και τόση ώρα, η οθόνη έχει προφανώς μάτ επίστρωση, η οποία κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στο να ελέγξει τις ανεπιθύμητες εξωτερικές αντανακλάσεις. Από εκεί και πέρα, μέσα στο OSD της οθόνης θα βρείτε και κάποια άλλα modes, τα οποία είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, δηλαδή για φωτογράφους, για βιντεογράφους, οι οποίοι επιθυμούν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο look από την οθόνη. Δεν ξέρω ποιοι θα τα χρησιμοποιήσουν, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα μείνουν κανονικά στο sRGB και θα θέλουν να έχουν εκείνη τον έλεγχο της εικόνας, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν. Επίσης υπάρχουν και κάποια modes τα οποία απευθύνονται σε gamers, καθότι η οθόνη δεν είναι gaming, και υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις για low latency και για πιο γρήγορο response time. Εγώ λίγο την οθόνη που την δοκίμασα στο gaming κάνει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε μπορείτε όμορφα και ωραία να παίζετε και casual τα παιχνιδάκια σας. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος, για να ολοκληρώσουμε έτσι και την παρουσίαση, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για την τιμή της οθόνης στην ελληνική αγορά. Λίγο που κοίταξα γύρω-τριγύρω και συγκεκριμένα στην Amazon Γερμανία, στην οθόνη την βρήκα στα 589 ευρώ, οπότε περιμένω και κάτι αντίστοιχο τοπικά. Εγώ συνολικά ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος από την VP2756 4K, τόσο από πλευράς εργονομίας, τόσο από πλευράς συνδεσιμότητας και φυσικά πάνω απ' όλα σε ό,τι αφορά την χρωματική πιστότητα. Από μένα λοιπόν η οθόνη. Εγώ αυτή την οθόνη τη συστήνω ανεπιφύλαχτα σε όποιον επαγγελματία της εικόνας ενδιαφέρεται πραγματικά για τα χρώματα που θέλει να βλέπει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.